Γεια χαρά φίλες και φίλοι του psaddict.gr και καλώς ήρθατε επιτέλους στο part 2 της συλλογής μου από PS4 παιχνίδια. Όσοι παρακολουθείτε το κανάλι ξέρετε ήδη, πολύ πιθανό να το έχετε δει, το πρώτο μέρος του βίντεο που έχω κάνει με τη συλλογή μου από PS4 παιχνίδια, πέρα των άλλων βίντεο που έχω κάνει με PlayStation Vita και PlayStation 3 συλλογές. Το πρώτο μέρος από τα PS4 παιχνίδια ήταν οι συλλεκτικές, τα steelbook κτλ. Που έχω στη συλλογή μου. Όσο το έχετε δει, τσεκάρετε το κανάλι να το βρείτε, θα βάλω και link κάτω. Τώρα, στο δεύτερο, θα δούμε τις απλές εκδόσεις των παιχνιδιών, όπου είναι φυσικά και οι περισσότερες. Θα ξεκινήσω βέβαια με κάποιες λίγες special που είναι στο μεσοδιάστημα της πήρα. Οπότε όσοι παρακολουθείτε και gaming αγορές βίντεο που κάνω, είναι 2-1 το σημερινό. Λοιπόν, αφού να ξεκινήσω, γίνεται ένας χαμός. Πραγματικά δεν τα έχουμε τρεις τα παιχνίδια. Πόσα έχω γενικότερα, special, collectors, απλές εκδόσεις κτλ. Είναι η πιο ζωντανή συλλογή μου αυτή των PS4 παιχνιδιών. Δηλαδή κάθε μήνα μπορούν να μπουν και 5 και 10 παιχνίδια στη συλλογή σε σχέση με τις υπόλοιπες που μεγαλώνουν πολύ πιο αργά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από εδώ. Κάποια τα είδατε στο προηγούμενο βίντεο gaming αγορές. Κάποιες special δεν τις είδατε, τις δείτε τώρα. Λοιπόν, συμπληρωματικά σε σχέση με το πρώτο βίντεο, πλέον έχω και αυτές τις special εκδόσεις. Ξεκινάω με Resident Evil 2, Special Deluxe Edition, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται. Είναι στην ουσία η απλή έκδοση που είχε μετά τη συλλεκτική. Steelbook, καλούτσικο, χωρίς κάτι το αμάν και πώς. Κάτι DLC κουστούμια μέσα, ok. Ωραίο στουλμπουκάκι, το έψαχνα, το βρήκα μεταχειρισμένο σε καλή τιμή. Οπότε έτσι χτυπάω γενικότερα, παιδιά, να ξέρετε, επαναλαμβάνω, όπως και στο πρώτο βίντεο, αν τυχόν το έχετε δει, πάρα πολλά παιχνίδια τα παίζω ψηφιακά. Τα τερματίζω και τα μετά, αφού πέσει πολύ η τιμή τους, τα αγοράζω για τη συλλογή μου. Γι' αυτό και δεν θα δείτε τόσο πολύ καινούργια παιχνίδια όπως Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Odyssey. Αυτά, παρόλο που τα έχω παίξει, τα έχω τερματίσει, επειδή τα είχα ψηφιακά, δεν τα έχω στη συλλογή μου. Αν δεν πέσουν 20-25 ευρώ όπως έχουν πέσει τώρα και το Assassin's Creed πιο χαμηλά, δεν τα αγοράζω. Εντάξει, δεν είμαι τρελός, γι' αυτό θα δείτε και πολλά παιχνίδια που είναι σφραγισμένα και τα έχω παίξει, τα έχω τερματίσει κανονικά ψηφιακά. Γιατί ασχολούμαι με το site και τα παίρνω και έτσι από διάφορες εταιρείες που στέλνουμε για να κάνουμε τα reviews. Οπότε συνεχίζουμε πάλι με τα τελευταία μου αποκτήματα. Death Stranding. Και αυτό ψηφιακά το έπαιξα, το τερμάτισα και το έγραψα και review. Φανταστικό παιχνίδι προφανώς. Ιδιαίτερο, μάλλον θα έλεγα καλύτερα. Μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει, αλλά για μένα ήταν πιο ωραίες εμπειρίες σε αυτή τη γενιά. Steelbook, μέσα ok, το δισκάκι και ένα cover Special Edition, δεν έχει κάτι σε artbook φάση όπως έχουν κάποιες άλλες πιο δυνατές. Devil May Cry 5, καλό παιχνίδι για τα δεδομένα της σειράς, μικρό, πολύ επαναλαμβανόμενο και καθόλου ωραίο level design. Διάδρομοι, κλασικά, λες και παίζουν PlayStation 2 παιχνίδι ξανά και ξανά και αρένες. Αλλά το σύστημα μάχης, τα γραφικά, οι χαρακτήρες ήταν όλα super duper. Οκ, okay, είναι πορωτικό, δεν λέω. Spider-Man, αυτή είναι Deluxe Edition που λέμε Special Edition, όπου μέσα θα έχει και το artbook και διάφορα άλλα πραγματάκια. Artbook και ένα πολύ ωραίο steelbook, το βγάζω να το δείτε έτσι στα γρήγορα. Αυτά τα πήρα όλα μεταχειρισμένα, παιδιά, φτηνή τιμή, σχεδόν μισοτιμής από ό,τι ήταν day one. Κάτι που το έψαχνα εδώ και καιρό, Rise of the Tomb Raider, παιδιά, είναι το αγαπημένο μου από την νέα τριλογία των Tomb Raider παιχνιδιών και το συγκεκριμένα έγινε στην έψαχνα γιατί ήταν το Digipack. Βλέπετε εδώ πέρα που έχει artbook και το Blu-ray σωματωμένα σε ένα τύπου βιβλιαράκι. Έχω και το πρώτο, το reboot που είχα κάνει το 2013, το είχα δείξει στο προηγούμενο βίντεο, αυτό τώρα το απόκτησα. Καινούριο επίσης πάλι, Persona 5 Royal Special Deluxe Edition. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Είναι ακόμα σφραγισμένη, δεν έχω προλάβει καν να το δοκιμάσω αυτό, δεν το έχω ούτε καν ψηφιακό. Θα το παίξω εδώ στην retail έκδοσή του, steelbook μέσα. Ωραία, αυτά ήταν τα καινούργια που πήρα, κάποια special δηλαδή που συμπληρώνουν το προηγούμενο βίντεο. Και τώρα πάμε στις απλές εκδόσεις, τώρα αν έχει ξεφύγει κάτι που θεωρείται λίγο πιο special εδώ πέρα, ok.
Θα το δούμε στην πορεία. Θα ξεκινήσω από αυτά που τα έχω ξεχωρίσει έτσι λίγο. Το game.co.uk τους τελευταίους μήνες δεν στέλνει η Ελλάδα. Είναι ένα αγγλικό κατάστημα με καινούριο παιχνίδι και μεταχειρισμένα που έχω πάρει πάρα πολλές φορές από εκεί. Τώρα δεν στέλνει η Ελλάδα λόγω του ιού. Έχουν αποκλείσει τις αποστολές εκτός Ηνωμένου Βασιλείου. Αλλά όσο έστελνε, πέρα από τα διάφορα παιχνίδια που έπαιρνα, είχα ξεκινήσει να μαζεύω τα Only on PlayStation Collection που είχαν κάνει, όπου είχαν βγάλει 10 PlayStation 4 exclusives παιχνίδια, τη Sony βασικά παιχνίδια, δεν είναι απλά από άλλες εταιρείες, όπου τους είχαν δώσει ένα ξεχωριστό εικαστικό. Ένα cover στην ουσία ήταν το μόνο έξτρα από πάνω, που ήταν πολύ όμορφο σαν εξώφυλλο. Έχω πάρει τα 5 από τα 10, και εδώ πέρα βλέπετε το Horizon Zero Dawn, Uncharted 4, έτσι μέσα είναι η Hitch έκδοση, δεν είναι όλα η Hitch έκδοση, Shadow of the Colossus, φανταστικό εικαστικό και εδώ, εδώ πέρα είναι η κανονική έκδοση μέσα. Wipeout, κάτω το Wipeout το έχω 3 φορές παιδιά. Ένα σε press kit, ένα αυτή την έκδοση που βλέπετε, που είναι η απλή, η retail, με το αυτό εδώ πέρα το συλλεκτικό, το cover, και ένα άλλο που θα δούμε παρακάτω. Και φυσικά την παιχνιδάρα, The Last of Us Remastered, με φοβερό εξώφυλλο. Και μου μένουν άλλα 5, Ratchet, Bloodborne και κάποια άλλα που δεν τα θυμάμαι. Επίσης, πριν συνεχίσω, σε σχέση με το προηγούμενο βίντεο, πήρα και μια συλλακτική. Η οποία είναι αυτή εδώ πέρα που βλέπετε, The Last of Us Part 2 Collector's Edition. Το παιχνίδι προφανώς εμένα με κατενθουσίασε, ήταν κάτι που δεν το περίμενα. Και η συλλεκτική του είναι πολύ καλή και η φιγούρα πάρα πολύ μεγάλη. Και πού να συνεχίσω, ωραία, ξεκινάω από εδώ. Για να ανοίγω λίγο και χώρο. Vikings Wolves of Midgar είναι παιδιά ένα Diablo style παιχνίδι με Vikings. Αυτό. Αρκετά καλό. Ψηφιακά μπορείτε να το βρείτε πάρα πολύ φθηνά. Του στυλ 10-11 ευρώ. Τόσο το πήρα και αυτό βέβαια. Retail σε κάποιες προσφορές που είχα βρει. Ωραίο παιχνιδάκι για co-op. Tearaway Unfolded. Αυτό το έχω παίξει στο Vita. Είχε βγει αποκλειστικό στο Vita και κάποια στιγμή βγάλανε έκδοση και για PlayStation 4 με κάποιες βελτιώσεις μέσα. Αυτά πολύ φθηνά παιδιά, του στυλ όχι 15 ευρώ, του στυλ γύρω στο δεκάρικο, έτσι, παιχνίδια αυτά που βλέπουμε. Και αυτό κάτω από 14 σίγουρα, αν θυμάμαι καλά, 11-12 το είχα πάρει. Shadow Tactics Blades of the Shogun. Αυτό είναι στυλ Commandos, Desperados, έτσι. Απλά είναι με σαμουράι, όπου ο καθένας έχει τις δικές του ιδιότητες, κινείστε στο χάρτη και σκοτώνετε εχθρούς και τα λοιπά. Είναι από πάνω η κάμερα, όσο έχετε παίξει κομμάντους και τα λοιπά. Hyper Light Drifter. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό κομμάτι. Είναι ένα indie παιχνίδι. Πολύ καλό το indie παιχνίδι βέβαια αυτό. Αλλά η συγκεκριμένη έκδοση είναι αρκετά συλλεκτική γιατί, και σπάνια, γιατί κυκλοφόρησε σε physical έκδοση μόνο από το I am 8-bit. I am 8-bit. Έτσι, άμα θέλετε να το ψάξετε, θα το βρείτε. Βγάζει κατά καιρούς κάποιες physical εκδόσεις σε παιχνίδια αποκλειστικά που μπορείτε να βρείτε μόνο εκεί. Έτσι ήταν και αυτό και έχει εξαντληθεί ήδη από τις πρώτες μέρες που είχε βγει. Strife. Αυτό είναι ένα old school FPS στα πρότυπα του Doom, του Wolfenstein, του οποίου τα γραφικά επίσης είναι της τότες εποχής. Το art style όλο είναι έτσι χοντροκομμένα 3D γραφικά, όπως τα παίζαμε τότε στα PCs. Και αυτό είναι από το Special Reserve Games. Και αυτό που βγάζουν κάποιες εκδόσεις εκεί πέρα μόνο. Αυτό επίσης μία έκδοση physical, το Astebreed, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, αυτό το έχω παίξει στο Switch. Έχεις τη διάθεσή σου ένα mech με διάφορα anime cutscene, ψιλοκαλό έτσι shoot 'em up, καλό τσικό παιχνιδάκι, το δίνουν και πολύ φθηνά στις εκτόσεις. Punk Adventures, Limited Run Games ήταν το προηγούμενο παιδιά, Limited Run Games και αυτό,
από την Dota μου, Punk Adventures. Όσοι έχετε παίξει Coin Op, αυτό το Punk είχε φάει πάρα πολλά, 20-50 άρικα αργότερα. Το είναι ένα remake που το κάνανε. Crash Bandicoot, Insane Trilogy, ok, κλασικά παιχνίδια, το remake από τη Vicarious Vision, πολύ καλό, πολύ δυνατό, αρκετά χαμηλά έχει πέσει η τιμή του ήδη. Pac-Man Championship Edition 2, Sin Arcade Game Series, λέει Galaga, Pac-Man και ένα Dig Dug, επί κάποια κλασικά έτσι παλιά παιχνίδια. Η συγκεκριμένη έκδοση επίσης, αν θυμάμαι καλά, είχε βγει στο Play Asia. Νομίζω ότι βγήκε μονάχα στην Ασία, όχι. Δεν θυμάμαι παιδιά, αλλά κάπου νομίζω το συγκεκριμένο δεν κυκλοφορούσε έτσι τόσο ευρέως σε όλες τις περιοχές. South Park, The Stick of Truth. Και αυτό ψηφιακά το έχω παίξει γιατί μαζί με τη συλλεκτική του επόμενου που είχαν βγάλει δίνανε δώρο και το remaster. Limited Run Games πάλι, Double Switch. Μία έκδοση για τα 25 χρόνια του παιχνιδιού. Είναι ένα full motion video παιχνίδι. Από αυτά που παίζαμε στο Sega Mega CD. Το κάνανε έτσι ένα remaster και το έβγαλαν το Limited Run Games μόνο εκεί. Alienation. Ένα παιχνίδι το οποίο έτσι το έχω πάλι σφαγισμένο, το έχω πέσει ψηφιακά. Είναι co-op παιχνίδι, μέχρι τετραπλό. Όπου παίζετε online με φίλους σας και στην ουσία καταστρέφετε εξωγήινους σε ένα παιχνίδι τύπου Dead Nation και αυτό μπορεί να είναι και από την ίδια εταιρεία, δεν θυμάμαι. Απλά η συγκεκριμένη έκδοση κυκλοφόρησε μόνο στο Play Asia το είχα πάρει, μόνο στην Κίνα, Hong Kong εκεί πέρα. Είχε βγει σε εκείνο το region, δεν κυκλοφόρησε στα καταστήματα. Το ίδιο και αυτό, Shadow of the Beast, το remake ενός από τα κλασικότερα παιχνίδια ever, που είχε πρωτοβγεί στην Amiga. Το συγκεκριμένο κυκλοφόρησε από το retail μόνο στο Hong Kong από τη Sony. Τα πήρα μέσα του Play Asia, έχει χρόνια βέβαια που τα έχω πάρει και το καλό με αυτά είναι ότι είχαν μέσα και αγγλικά. Δηλαδή και πίσω και μέσα μπορεί να έχουν κινέζικα, αλλά έχουν και αγγλικά και στο εξώφυλλο και στο παιχνίδι μέσα. Retro City Rampage Deluxe. Αυτό είναι ένα έτσι 16-bit παιχνίδι τύπου GTA 1, φανταστείτε, GTA 1 και 2 που παίζαμε στο PlayStation 1. Η συγκεκριμένη έκδοση την πήρα από το site του δημιουργού, V-Blank Entertainment. Είχε κυκλοφορήσει μόνο σε 3.000 κομμάτια, όπως γράφει εδώ πέρα το αυτοκόλλητο. Αρκετά χαμηλή έκδοση αυτή που έχω. Και μαζί δώρο έδινε και ένα PSP κουτί για το παιχνίδι, το οποίο ήταν βέβαια άδειο, δεν είχε μέσα παιχνίδι γιατί έχουν σταματήσει να βγαίνουν τα δισκάκια του PSP, είχε μόνο το εξώφυλλο και το κουτί, απλά έτσι για διακοσμητικούς λόγους. Titanfall 2, το συγκεκριμένο παιχνίδι πάλι το είχα παίξει ψηφιακά και μάλιστα το έχω δύο φορές και σε PC και στο PlayStation 4. Τη βρήκα φθηνά, τη χτύπησα, γιατί το Titanfall 2, παιδιά, σας άρεσαν τα FPS, έχει από τα αγαπημένα μου campaign σε αυτή τη γενιά. Μπορεί να είναι μικρό, γύρω σε 6 με 8 ώρες θα σας πάρει, αλλά αν σας αρέσουν το sci-fi, γενικότερα η επιστημονική φαντασία και ειδικά τα mechs, θα παίξετε ένα παιχνίδι το οποίο είναι φανταστικό. Μην το χάσετε, το δίνουν και τζάμπα γενικότερα συχνά και στα καταστήματα και στο PlayStation Store. Shadow Warrior 2, και μέσα έχει και το Shadow Warrior 1. Το συγκεκριμένο το πήρα το Limited Run Games, αν και το είχαν βγάλει τέλος πάντων σε συνεργασία με το Special Reserve Games και αυτό μόνο εκεί κυκλοφόρησε retail. 868 το νουμεράκι του, τα συνολικά δεν θυμάμαι πόσα. Το ίδιο και αυτό, Ruiner, από το Special Reserve Games. Το Ruiner είναι ένα cyberpunk action παιχνίδι. Από πάνω η κάμερα, όπως ελέγχετε ένα χαρακτήρα και σκορπάτε φυσικά πανικό δεξιά-αριστερά. Ωραίο διασκεδαστικό και αυτό σχετικά φτηνά. Μπορείτε να το βρείτε όχι στα καταστήματα, δεν υπάρχει, σε ψηφιακές εκδόσεις. Observer. Εδώ πέρα το Observer, το οποίο μάλιστα νομίζω έχετε και redux έκδοση στο PlayStation 5 από την Blooper Team.
που μας έδωσε τελευταία το Blair Witcher Project, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Limited Run Games και αυτό. Hidden Agenda, άλλο ένα παιχνίδι, παιδιά, να το παίξετε, το έχω παίξει με παρέα αυτό. Το έχω ψηφιακά και αυτό, γι' αυτό το βλέπετε σφραγισμένο. Το είχα πάρει φτηνά αυτό 5 ευρώ κάποια στιγμή από ένα κατάστημα του εξωτερικού, δεν θυμάμαι. Πολύ καλό, πολύ ωραία γραφικά, είναι σαν να βλέπετε μια αστυνομική ταινία, αλλά μπορείτε εσείς να επηρεάσετε την εξέλιξη και με τους φίλους σας να ψηφίσετε τις κινήσεις σας μέσα από την εφαρμογή, από τα κινητά και τα tablets. LA Noir, το remaster για το PlayStation 4, πάρα πολύ καλό παιχνίδι, παιδιά, και πάρα πολύ ωραίο remaster. Υπάρχει μια αναγνώριση βέβαια, ψηλοαδικήθηκε, 4K το συγκεκριμένο. Valkyria Chronicles Remastered, το έχω παίξει ελάχιστα, παιδιά, το Valkyria Chronicles, και μάλιστα είχα παίξει το Valkyria Chronicles του PSP, το 2 ήταν, νομίζω, το 2 ήταν αποκλειστικό στο PSP, αυτό το έχω παίξει καν, την είχα βρει φθηνή και την είχα αγοράσει τη συγκεκριμένη έκδοση, μέσα έχει απλή έκδοση και έχει απλά, από ό,τι βλέπω, Art of Valkyria Chronicles Remastered και ένα exclusive poster, οπότε εντάξει, κάτι έχει. Εδώ πέρα μία από τις παιχνιδάρες που βγήκαν σε αυτή τη γενιά, The Witcher, The Wild Hunt, η απλή έκδοση, δεν είναι η Game of the Year Edition, ήταν η έκδοση που πρωτοβγήκε στα καταστήματα, η Day One Edition, αν θυμάμαι καλά, κάπως έτσι τη λέγανε, και μάλιστα, παιδιά, αν θέλετε να δείτε τι έκανε στην Project Red, έβγαζε παιχνίδι τότε που όλοι βγάζανε και ακόμα συνεχίζουν να βγάζουν με ένα Blu-ray δισκάκι μόνο και τίποτα μέσα. Έδωσε μία κάρτα που έγραφε κάποια λόγια για τους gamers που τους τιμήσανε, έδωσε soundtrack, έδωσε αφίσα, συν βιβλιαράκι μετά με οδηγίες, αυτοκόλλητα, βλέπετε, όλα αυτά ήταν στην τιμή την ίδια που ψωνίζουμε άλλα παιχνίδια και μέσα έχουν τίποτα, βασικά μόνο το δισκάκι. Ή άμα πάρετε και στο μέλλον, ή ας πούμε ήδη στο Switch ξεκινήσανε, μπορεί να μην έχει καν δισκάκι, να έχει απλά ένα κωδικό, όπως και μερικά παιχνίδια του PlayStation 4. Υπόδειγμα αυτή η έκδοση. Nier Automata. Αυτό το παιχνίδι είναι από αυτά που έχω αφήσει στη μέση και το έχω μετανιώσει, γιατί όλοι λένε ότι είναι παιχνιδάρα και το παράτησα στη μέση, μάλλον για χάρη κάποιου άλλου παιχνιδιού που ίσως να έκανα review και έπρεπε να ασχοληθώ οπωσδήποτε. Από τότε δεν το ξαναέπιασα και δυστυχώς πρέπει να ξεκινήσω από την αρχή, γιατί όλοι λένε ότι είναι από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουν βγει σε αυτή τη γενιά. Dreamfall Chapters, το συγκεκριμένο αναγνωρίζω από εδώ, από το αυτοκόλλητο που το έχει σφραγισμένο, ότι είναι από το game. Μεταχειρισμένο, αγορασμένο, δεν το έχω ανοίξει ακόμα, βάζουν αυτό το αυτοκόλλητο. Τα σφραγίζουν και αυτοί τα παιχνίδια τους και εκτιμάτε και το δικαίωμα να τα υποστρέψετε σε ένα μήνα. Το Dreamfall Chapters, παιδιά, πρέπει να έχετε παίξει το Dreamfall, το παιχνίδι, το Adventure, για να έχετε μια άποψη τι έχετε παίξει. The Longest Journey, πούντο, νάτο, The Longest Journey, το Adventure στο PC και στο Xbox που είχε βγει, το Original. South Park, The Fractured But Whole, αρκετά τίμιο και αυτό, καλύτερο το προηγούμενο, το συγκεκριμένο το έχω μαζί με τη συλλεκτική έκδοση και τη φιγούρα την οποία βλέπετε εδώ πέρα, νάτι, και έδινε δώρο ψηφιακά και το προηγούμενο. Αλλά το πήρα και retail γιατί το είχα βρει 10 ευρώ. Vampyr, επίσης ένα underrated παιχνίδι για αυτή τη γενιά, το οποίο το πήρα γύρω στα 25 ευρώ, έχει αργήσει λίγο να πέσει η τιμή του, αλλά, παιδιά, αν εξαιρέσουμε λίγο τα γραφικά του που okay, είναι μέτρια, ας το πούμε, πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα, πάρα πολύ καλή ωραία ιστορία που επηρεάζεται από τις επιλογές σας. Εσείς ένας γιατρός που σας έχουν κάνει vampyr, παλεύετε το αν θα σώσετε ασθενείς ή αν θα τους φάτε και θα αποκτήσετε περισσότερες δυνάμεις και έτσι μετά κομμάτια του χάρτη πάνε είτε υπέρ των vampyr είτε υπέρ των ανθρώπων. Πολύ καλό. Λίγο η μάχη τώρα, θυμάμαι, ήταν λίγο κλάνκι που λέμε στο χωριό μου. Αλλά οκ. Okay. The Inner World, το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει μέσα και το 1 και το 2. Έχει το The Inner World που είναι το prequel και το The Inner World The Last Wind Monk, που είναι το αρχικό παιχνίδι. Ακόμα δεν το έχω παίξει αυτό. Dishonored, Death of the Outsider, και αυτό, παιδιά, πάρα πολύ φθηνό παιχνίδι, 10 ευρώ, έχει καινούριο.
είναι standalone expansion του Dishonored 2. Εντάξει, δηλαδή το αγοράζετε, το παίζετε, δεν χρειάζεται να έχετε το 2. Αν και φυσικά βοηθάει στο να ξέρετε το lore. Street Fighter, η συλλογή που βγάλανε με όλα τα Street Fighter τα προηγούμενα μέσα, το 1, 2, το 3, τις διάφορες εκδόσεις που είχαν το 2 και το 3, τα Alpha, Alpha 2, Alpha 3 βλέπω, Second Impact εδώ πέρα, Third Strike, το Street Fighter 3 και έχουν βάλει και Multiplayer. Πολύ καλή συλλογή αυτή. Concrete Genie, επίσης και αυτό το βρήκα φθηνά και το πήρα από το market24.gr. Το έχω ψηφιακά βέβαια, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι παιδιά, έτσι το bullying διαδραματίζεται στο παιχνίδι. Βάφεται εκεί πέρα και αυτά τα τερατάκια ζωντανεύουν τα γραφίτι που κάτι έχει και VR υποστήριξη. Πάλι από το Market 24, Metro Redux. Αυτά τα είχα παίξει και ποτέ δεν άρχισα πάρα πολλά χρόνια να τα αποκτήσω σε φυσική έκδοση. Τα βρήκα φθηνά, τα χτύπησα, είναι το 2033 και το Last Light Redux, το οποίο για μένα είναι και το καλύτερο από την τριλογία, το Last Light. Φανταστικό franchise, τα Metro, παιδιά, παίξτε τα και τα δίνουν πάνθυνα. The Search, ένα παιχνίδι το οποίο μπορώ να πω ότι πέρασα καλά μαζί του. Ένα Souls-like παιχνίδι με mechs σε ένα εργοστάσιο, ας το πούμε έτσι, όπου εσείς όποιον καταστρέφετε έχετε ένα εξοσκέλετον, του παίρνετε και τα όπλα και τα λοιπά, παλεύετε και ρομπότ και ρομπότ, μισά άνθρωπο, μισά ρομπότ, εκεί ανάλογα με τα γεγονότα που έχουν γίνει. Καλούτσικο, ένα double A παιχνίδι θα έλεγα, Souls-like. The Last of Us Remastered, η ελληνική έκδοση, όπως βλέπετε πέρα πάνω γράφει, περισσότερο από 200 βραβεία παιχνιδιού της χρονιάς. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες συστάσεις για το συγκεκριμένο. Αυτό το έχω, παιδιά, τρεις φορές. Μία με την έκδοση που είδατε με το εξώφυλλο, το ξεχωριστό από το game. Μία αυτή την απλή και μία την συλλεκτική με το Joel. Εκεί πέρα πάνω, δεν φαίνεται στην κάμερα, αλλά το είχα δείξει στο προηγούμενο βίντεο. Αυτό το πήρα από το base.com, Rick and Morty Virtual Reality. Είναι PlayStation VR only παιχνίδι από το σύμπαν της σειράς Rick and Morty, όσοι το ξέρετε. Resident Evil 3 είναι το τελευταίο παιχνίδι που έπαιξα πριν ξεκινήσω να παίξω μία άλλη παιχνιδάρα που θα μάθετε σε λίγες μέρες. Το βρήκα, παιδιά, μέτριο, επίοικος μέτριο. Δεν μου άρεσε καθόλου. Το 2 Classic καλύτερο, έτσι κι αλλιώς βέβαια, αλλά και σαν remake Classic καλύτερο. Το συγκεκριμένο ήταν πολύ μέτριο. Blair Witch είναι από την Blooper. Ναι, από την Blooper που είδαμε πριν το Observer. Δεν το έχω παίξει ακόμα, για να πω άποψη. Γι' αυτό, παιδιά, φθηνά και αυτό το πήρα από το Market 24. Spyro Reignited Trilogy, το remake, το οποίο αυτό πρώτη φορά το αγόρασα, ενώ το Crash και την τριλογία και το Crash Team Racing τα έχω και ψηφιακά. Αυτό δεν το είχα ούτε ψηφιακά να το παίξω. Το πήρα retail και ακόμα βέβαια δεν το έχω παίξει. Ένα ιδιαίτερο παιχνίδι που έψαχνα και κρατάει την τιμή του γενικότερα και έξω, το πήρα από το Market 24 και αυτό, Disney Classic Games Aladdin and the Lion King. Οι remastered εκδόσεις που βγάλανε, 1080p έτσι, τα δύο αυτά παιχνίδια που παίζαμε παλιά στα NES και Mega Drive, και μάλιστα έχει και τις διαφορετικές εκδόσεις, γιατί παιδιά είχανε άλλο παιχνίδι στο Super Nintendo, άλλο παιχνίδι στο Mega Drive. Και μάλιστα ήταν φτιαγμένο και από διαφορετικές εταιρείες, οπότε έχει μέσα όλες αυτές τις διαφορετικές εκδόσεις, συν soundtrack, συν museum mode, συν rewind και καλά μα χάσετε. Και όσοι έχετε παίξει αυτά τα παιχνίδια τότε θα θυμάστε ότι ήταν μανίκι. Και ακόμα παραμένουν μανίκι σε σχέση και με τα σημερινά. Ένα από τα σπάνια παιχνίδια που έχω και είναι, παιδιά, πολύ συλλεκτικά στην κοινότητα των collectors, είναι το Firewatch. Το οποίο Firewatch είναι ένα από τα αγαπημένα μου indie παιχνίδια που έχω παίξει στο PlayStation 4. Ήταν σε αρχή της γενιάς, 2016 από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, εντάξει, αρχή. Κάτι γινότανε, από την Campo Santo. Φανταστικό παιχνίδι, παιδιά, φανταστικά γραφικά, φανταστική ιστορία σε ένα δάσο που εσείς είστε ο δασονόμος, ας το πούμε έτσι. Και ξελίσσετε μια ιστορία με εσάς και με μια άλλη γυναίκα που μιλάτε μόνο μέσω από ασύρματο και λύνεται έτσι ένα μυστήριο εκεί πέρα μέσα στο δάσος. Πολύ ωραία ιστορία, λίγο το τέλος θα ήθελα να έχει ακόμα μία-δυο ώρες το παιχνίδι. Αλλά το συγκεκριμένο είναι από τη Limited Run Games,
και εξαντλήθηκε γρήγορα και γενικότερα έχει γίνει ανάρπαστο. Γιατί μετά ξεκίνησε να ανεβαίνει πολύ περισσότερο η μόδα τα limited run και να το γνωρίζει περισσότερο κόσμος. Αυτό το έχω πει και άλλες φορές στα βίντεο που κάνω για τις προτάσεις αγοράς. Dead Synchronicity, Tomorrow Comes Today. Ένα adventure παιχνίδι δυσδιάστατο, όπου στην ουσία έχει καταστραφεί, καταραίει ο χωροχρόνος, ας το πούμε έτσι, και λύνεται ένα μυστήριο, point and click adventure, και εύκολο για πλατίνα, επίσης. Και μέσα έχει ωραίο και αυτό και αφίσα και το soundtrack του παιχνιδιού. Και ήταν φτηνό, δηλαδή 10 κάτι ευρώ. Όλα παιδιά να ξέρετε ότι τα παίρνω σχετικά αφού πέσουν οι τιμές τους. Λίγα πήρα ακριβά, είτε επειδή ήταν συλλεκτικά και ήξερα ότι δεν πρόκειται να τα βρω μετά. Okay. Αυτό επίσης ένα πάρα πολύ ωραίο indie game, Abzu. Το συγκεκριμένο παιδιά σαν ένα υποθαλάσσιο journey. Όσο έχει παίξει το journey, μικρό παιχνιδάκι, γύρω στις 3 ώρες, 4, κάπως έτσι δεν θυμάμαι. Ο χαρακτήρας σας είναι αυτός, πάρα πολύ ωραία γραφικά, όλο είναι υποθαλάσσια, με πάρα πολύ όμορφα τοπία του τύπου κοράλια, φάλαινες, άλλα έτσι θαλάσσια είδη. Έχει ένα μυστήριο, μια ιστορία. Θα περάσετε καλά όσο το προτιμήσετε, και αυτό πολύ φθηνά, και ειδικά σε ψηφιακές εκτόσεις, πολύ φθηνά. Mafia 3, Deluxe Edition, παιδιά και αυτό μέτριο πολύ. Βλέπετε έχει και ένα cover το οποίο αλλάζει. Μέτριο δυστυχώς, από τα γραφικά μέχρι και τις αποστολές όλα, παρόλο που το Mafia 2 εμένα με έχει ξετρελάνει που το έχω παίξει στο PlayStation 3 και είναι από τα αγαπημένα παιχνίδια, δυστυχώς απογοητεύτηκα πολύ από το Mafia 3. King's Quest, The Complete Edition. Είναι η physical έκδοση του King's Quest, το οποίο έχει κυκλοφορήσει κατά επεισόδια στο PlayStation 4 από την Sierra. Ωραίο παιχνιδάκι, adventure παιχνίδι, point and click, τρισδιάστατα γραφικά τύπου παραμυθένια να το πω. Πολύ χαρούμενο, πολύ καλό, κλασικό παραμύθι, ο ήρωας όπου το δείχνει γερασμένο να λέει στην εγγονή του τις ιστορίες του όταν ήταν νέος. Σε κάθε επεισόδιο γίνεται όλο και πιο μεγάλος, ξεκινάει από πολύ νεαρή ηλικία και είναι ένα τύπο παραμύθι με δράκους, μάγισσες, καλούς και κακούς. Πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Back to the Future. Αυτό θα έλεγα ότι και σχετικά σπάνιο, δηλαδή βγήκε στην αρχή της γενιάς σαν remastered και από τότε μπορεί να μην ξαναβγεί και το έχω δει ότι έχει ανέβει πάρα πολύ τιμή του. Το Back to the Future The Game, παιδιά, είναι ένα remastered του PlayStation 3 για τα 30 χρόνια της σειράς και είναι ένα παιχνίδι ξεχωριστό στο σύμπαν της σειράς, δηλαδή τη δικιά του ιστορία και μέσα έχει φυσικά τους όλους γνωστούς χαρακτήρες που έχουμε αγαπήσει από τα παιχνίδια. Κανονικά ο Christopher Lloyd σαν Doc Brown στη φωνή. Πάρα πολύ ωραίο adventure από την Telltale και μέσα είχε κανονικό gameplay, δηλαδή δεν ήταν σαν τα επόμενα τα οποία πατάς ένα κουμπί και παίζουν μόνο τους. Κανονικό gameplay με το χαρακτήρα σου, με το να λύσεις γρίφους κτλ. Φανταστικό, από τα καλύτερα της Telltale. Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Το είχα βρει τότε φτηνά όταν είχε βγει μεταχειρισμένο από τα public. Air Conflicts Secret Wars Ultimate Edition, αυτό του PlayStation 3 παιχνίδι, αυτό μου το είχαν στείλει για review. Το παιχνίδι είναι κακό, απλά θα πω, απλά κακό. Journey Collector's Edition. Φυσικά το Journey το είχα παίξει στο PlayStation 3, είχε και crossbuy το PlayStation 4. Συγκεκριμένα την αγόρασα όταν είχε βγει. Και είναι η Collector's Edition γιατί μέσα έχει και το Flower και το Flow. Το Flow και το Flower μαζί με το Journey που είναι από την ίδια εταιρεία, την That Game Company, αν θυμάμαι καλά. Publisher είναι Santa Monica Studio, έτσι, που μας έχει δώσει το God of War. Assassin's Creed Origins, παιχνιδάρα. Ήταν το Assassin's Creed το οποίο έκανε την αλλαγή και έφερε αυτό το soft reboot, θα το πούμε έτσι, στο franchise, δηλαδή εισήγαγε περισσότερο RPG στοιχεία μέσα,
λίγο επηρεασμένα από τα Souls παιχνίδια, το σύστημα μάχης. Λίγο στην αρχή με είχε κάνει κάπως, και ειδικά η εισαγωγή του ήταν κακή, δεν είναι καθόλου καλή η εισαγωγή του, αλλά ο κόσμος του Assassin's Creed, παιδιά, και σαν σύνολο το παιχνίδι ήταν και συμμαζεμένο, με μάγεψε, με πήγε, με ταξίδεψε πραγματικά. Γι' αυτό και μου αρέσει περισσότερο ακόμα και από το Odyssey. Gold Edition με το Season Pass μέσα, το οποίο ήταν πάρα πολύ καλό. Το Odyssey εκείνο ακόμα να το πάρω, αλλά νομίζω έχει πέσει, παιδιά, 15-20 ευρώ έξω καταστήματα το Odyssey, οπότε τώρα είναι ευκαιρία να το αγοράσω. Wolfenstein 2, παιχνιδάρα ολκής, παιδιά, τύπου Doom, έτσι, arcade shooter, φανταστικά γραφικά, φανταστική δράση από την Machine Games και την Bethesda, αλλά τολμώ να πω ότι το πρώτο, το προηγούμενο δηλαδή, ήταν καλύτερο. Μου είχε αρέσει περισσότερο. Παρ' όλα αυτά και αυτό, ακραία ιστορία, πολύ καλό παιχνίδι, αξίζει, και αυτό έχει πέσει πολύ φθηνά. Ghost Recon Wildlands, ένα παιχνίδι το οποίο μου άρεσε, παιδιά, και συγκεκριμένα είναι η Gold Edition αυτή, μαζί με το Season Pass και όλα τα DLC, το οποίο ήταν πολύ καλά. Πολύ περισσότερο μου άρεσε από το Breakpoint. Είχατε, βέβαια, παίζατε πάλι τετραπλό co-op, αλλά αν δεν είχατε φίλους, είχε μέσα τεχνητή νοημοσύνη το παιχνίδι. Πολύ καλό stealth παιχνίδι, έπαιζες και action σε ένα χάρτη, κλασικό Ubisoft βέβαια παιχνίδι. Καθάρισε χάρτη, υπαρχηγός του υπαρχηγού, ο αρχηγέ. Οκ, αλλά τίμιο, παίρνωσες καλά. Αγάπη μεγάλη, The Division. Και τώρα θυμήθηκα ότι η αγάπη μου μεγάλη σε αυτή τη γενιά είναι και το The Division 2, το οποίο και εκείνο τώρα παίζει τύπου 12 ευρώ έξω και πρέπει να χτυπηθεί μαζί με το Odyssey να μπει στη συλλογή μου. The Division 1 και 2, παιδιά, είναι τα franchise που αγάπησα σε αυτή τη γενιά. Πέρασα πάρα πολύ καλά μαζί τους. Το συγκεκριμένο είναι το 1, η limited έκδοση, χιονισμένη Νέα Υόρκη, έχει σκάσει κορονοϊός παντού και έχουμε βγει εμείς και καθαρίζουμε κόσμο, έτσι. Πολύ ωραίο, έτσι, online game. Φανταστικό. A Way Out. Η συγκεκριμένη έκδοση, μάλιστα, του PlayStation 4 άρχισα πολύ να τη βρω. Επίτες το αγόρασα digital. Δεν ξέρω καν τυπώσει λίγα κομμάτια, είχε φύγει τόσο γρήγορα, ενώ του Xbox έκδοση υπήρχε παντού. Αυτήν δεν μπορούσα να τη βρω και την αγόρασα μάλιστα στην αρχική της τιμή 30 ευρώ. Την είχα βρει σε ένα Γερμανό, κάπου ξεχασμένο. Hazelight Entertainment, αποκλειστικά co-op παιχνίδι, δηλαδή πρέπει να έχεις ένα φίλο αναγκαστικά online ή δίπλα σου για να παίξετε. Και είχε αυτό το λεγόμενο Buddy System, όπου κατέβαζε το φιλαράκι στο παιχνίδι και παίζετε μαζί χωρίς να το αγοράσει αυτός, απλά δεν έπαιρνε τρόπαια. Κλασική ιστορία καταδίωξης, φεύγω από τις φυλακές κτλ. Ωραία, σαν να βλέπω μια action ταινία. The Bunker, Limited Run Games, Full Motion Video Adventure παιχνίδι, με ηθοποιούς, όπου εσείς είστε κλεισμένος σε ένα bunker, σε ένα καταφύγιο όπου έχει γίνει έξω ένας πυρηνικός πόλεμος και θεωρείτε ότι είστε ο τελευταίος επιζών και πάει να γίνει ένα μυστήριο εκεί πέρα. Δύο διαφορετικά τέλη, λίγο horror στοιχεία. Καλό. Call of Duty Modern Warfare Remastered, παιχνίδαρος κλασικά. Το έχω παίξει ως συγκεκριμένο και μάλιστα μου άρεσε πάρα πολύ και το remaster που κάνανε και το multi το κλασικό που είχε. Είχα πάρει την έκδοση μαζί με το Infinite Warfare, το οποίο είχε ένα ωραίο campaign, αλλά το multi για μένα ήταν ό,τι χειρότερο έχω παίξει στη σειρά. Αλλά ευτυχώς ερχόταν πακέτο με το remaster του Call of Duty Modern Warfare και χάρηκα εκεί multiplayer. Αργότερα όταν έπεσε η έκδοση, γιατί μετά από 6 μήνες παιδιά βγάλανε, το αφήσανε μόνο του το remaster, βγάλανε αυτή την έκδοση, την πήρα φτηνά, 10 ευρώ, 15. Άντε, κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ πέρα. Έχω κρατήσει κάποια πραγματάκια τα οποία πλέον έχουν γίνει όλα κάρτες, αλλά παλιά τα δίνανε σε Blu-ray θήκες και τις έχω κρατήσει κυρίως και για αναμνηστικά, αλλά και άμα σπάσει κάποια θήκη να μπορώ να τις αλλάξω. Πριν από 100 χρόνια λοιπόν, PlayStation Plus παίρναμε έτσι. Από τα καταστήματα πήγαινε στο αγόρεσες, το παρήγγειλες, ερχόταν PlayStation Plus συνδρομή, Blu-ray κουτάκι, μέσα απλά είχε έναν κωδικό τον οποίο τον έξινες, τον έβαζες και σου δίνε το PS Plus. Έτσι. Σου μείνε τουλάχιστον η θήκη, αδερφέ. Το ίδιο, μετά άλλαξε. Αυτό ήταν το πιο παλιό, δηλαδή αρχή γενιάς. Μπορεί αυτό και εποχής, μπα όχι. PlayStation 3 εποχής, αυτό είναι, παιδιά. Μετά ήρθε αυτό. Βλέπετε εδώ πέρα, PlayStation Plus, PlayStation 4, 3, Vita.
η ελληνική έκδοση, πάλι μέσα κλασικά ξυστό κωδικό και έφυγες. Και μετά ήταν φυσικά το να βάλεις λεφτά στο πορτοφόλι σου αν δεν ήθελες να βάλεις την πιστωτική σου κάρτα, και είναι αυτά τα τρία. 50, 20, 20 που έχω κρατήσει, αυτές ήταν οι εκδόσεις. Πλέον όλα αυτά έχουν γίνει κάρτες. Πιο παλιά ήταν έτσι με Blu-ray δισκάκια και μέσα ξυστό κωδικό. Αναμυστικά αυτά, και άμα σπάσει καμία θήκη, ok. Yesterday Origins, adventure παιχνίδι. Το Yesterday όμως έχει βγει μόνο σε PC. Δεν κυκλοφόρησε στο PlayStation 4 και το λέω αυτό γιατί το Yesterday Origins είναι prequel. Τρισδιάστο adventure παιχνίδι, τίμιο θα έλεγα, αν είστε fan του είδους ακόμα καλύτερα. Destiny 1. Είχα περάσει καλά με το Destiny 1. Με το Destiny 2 όμως μου άρεσε περισσότερο το campaign που είχαν ρίξει, αλλά με το Destiny 1 έπαιξα πολύ και multiplayer πολλές ώρες, είχα περάσει καλά, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι κόλλησα όπως είχα φάει το κόλλημα με το The Division, με τα Call of Duty, κάποια άλλα έτσι που έπαιζα πολύ multi. Deadpool, το συγκεκριμένο παιδιά είναι remaster του PlayStation 3 και σχετικά σπάνιο θα έλεγα, δηλαδή δεν ξέρω γιατί, δεν μπορούμε να το βρούμε πλέον τόσο εύκολα. Το είχα βρει εγώ τότε, το πήρα φθηνά από κάπου δεν θυμάμαι πού, και παιδιά πέρασα πάρα πολύ ωραία μαζί του. Δηλαδή φαίνεται κάνει μπαμ ότι είναι παιχνίδι PlayStation 3, έτσι, αλλά είναι πολύ χαζογραμμένο. Δηλαδή κανονικά Deadpool έτσι με τη γραφή του, σπάει τον τέταρτο τοίχο, πολλά αστεία κτλ, full action, ήταν καλά, δηλαδή ό,τι πρέπει για, για τέτοια παιχνίδια. The Book of Unwritten Tales 2, από τα καλύτερα σύγχρονα adventure παιχνίδια, 25-30 ώρες τρισδιάστο παιχνίδι έτσι με fantasy setting, από ένα γερμανικό στούντιο, The Adventure Company μάλλον, ναι, γερμανικό νομίζω είναι, και την King Card που μας έδωσε μετά και το King's Quest. Diablo Reapers of Souls, αυτή είναι η μεσαία έκδοση, είχαν βγάλει το Diablo 3, αυτή είναι η μεσαία έκδοση που είχε κάποια expansion μέσα και μετά βγάλαν και τον Ultimate Edition που έχει μέσα και ένα τελευταίο expansion που είχαν βγάλει αργότερα. Resident Evil Origins Collection, μέσα έχει το 0 και το 1, τα remaster των remakes τέλος πάντων. Παιδιά, απόλυτη σειρά, ακόμα και το Code Veronica είχα παίξει, δεν είχα παίξει το 0. Και τα είχα πάρει ψηφιακά σε εκτόσεις και είχα παίξει από ό,τι φορά το Resident Evil 0, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Εκτός ότι δίνει και πολλά στοιχεία πριν από το 1 και θυμίζει πάρα πολύ το 1, αυτό το κλασικό franchise, δηλαδή το κλειστοφοβικό. Μην το χάσετε, αν τυχόν σας έχει ξεφύγει το 0. Ace Combat 7, άλλη μια παιχνιδάρα που την είχα γράψει review και το είχα παίξει ψηφιακά. Δεν βγαίνουν πλέον τόσα τέτοια παιχνίδια, δηλαδή extreme sports παιχνίδια και παιχνίδια με αεροπλάνο όπως βγαίνανε κάποτε, τσου. Bandai Namco Unreal Engine, το πρώτο Ace Combat με Unreal Engine, φανταστικά γραφικά, αερομαχίες, σε ένα φανταστικό setting man, αλλά με αληθινά αεροσκάφη και με drones μέσα, πάρα πολύ ωραίο και αρκετά δύσκολο. Παιχνιδάρα, Final Fantasy 7 Remake, ok. Παιχνίδερος από τους λίγους, να δούμε πόσα κομμάτια θα το βγάλουνε. Resident Evil 2, αυτό είναι remake. Φυσικά και το Resident Evil 3 την ίδια μηχανή γραφικών είχε, αλλά αυτό εδώ πέρα παιδιά έχει και περιεχόμενο, μου αρέσει πολύ περισσότερο που έχει αυτούς τους κλασικούς γλύφους του Resident Evil 2, δύο χαρακτήρες με δικό τους campaign, όχι σαν το 3 που τους είχες από λίγο τον καθέναν, πολύ μεγαλύτερο σαν παιχνίδι. Ναι, το καταχαριστήθηκα αυτό σε σχέση με το 3 που δεν. Wonder Boy Remastered, το συγκεκριμένο, όσοι το έχετε παίξει παιδιά, Wonder Boy από τα παλιά, The Dragon's Trap, που μεταμορφώνεστε σε διάφορους χαρακτήρες ο καθένας με τις δικές του ιδιότητες, 2.5D platform puzzle παιχνίδι έτσι. Trooper Brook, αυτό δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, αλλά μόνο από τρέιλες που μου κίνησε το ενδιαφέρον το παρήγγειλα και το χτύπησα. Δεν είναι μεγάλο, κανένα δεκάωρο εκεί πέρα παίζει, αλλά μου αρέσει τα γραφικά, είναι σε στυλ όχι μαριονέτες, έτσι σε στυλ πλαστελίνη θα έλεγα, κάπως έτσι.
adventure παιχνίδι. Todd Jam and Earl Back in the Groove. Αυτό είναι παιχνίδι, παιδιά, από εποχής Mega Drive. Και βγάλανε ένα καινούριο, το Jam and Earl, το οποίο βγήκε σε retail έκδοση μόνο μέσα από το Limited Run Games. Steep Winter's Game Edition. Το Steep, παιδιά, για μένα ήταν τα παιχνίδια εκλήξεις σε αυτή τη γενιά. Δεν βγαίνανε έτσι κι αλλιώς Extreme Sport, όπως βγαίνανε κάποτε με skate, με BMX, με χίλια δυο πραγματάκια. Αυτό ήρθε και μου έξισε έτσι αυτή την πληγή και θυμήθηκα πόσο πολύ μου αρέσουν αυτά τα παιχνίδια. Πάρα πολλά χειμερινά Extreme Sports εδώ πέρα μέσα. Και η συγκεκριμένη έκδοση έχει τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Pyeongchang, αν το λέω σωστά, του 2018. Βέβαια έχω αγοράσει και τα Extreme X Games που είχαν βγάλει μετά σαν Season Pass. Dark Souls Remastered, άλλο ένα παιχνίδι το οποίο το έχω και ψηφιακό και σε retail έκδοση και παραμένει σφαγισμένο. Okay, δεν έχω να πω κάτι γι' αυτό. Αυτό δεν θυμάμαι το είχαμε δείξει στο προηγούμενο βίντεο, παιδιά, αλλά δεν έχει σημασία. Hitman Definitive Edition είναι η Season 1 του Hitman και έχει μέσα και Steelbook. Είναι σφραγισμένη. Το Hitman το έχω ψηφιακά, παιδιά, και την πρώτη και τη δεύτερη σεζόν. Είναι παιχνιδάρες. Περιμένουμε και το 3. Αυτή τη βρήκα πάρα πολύ φθηνά κάποια στιγμή, κάτω από 20 άρικο, και λέω φέρτε όπως είναι. Astrobot, από τα καλύτερα παιχνίδια, παιδιά, στο PlayStation VR. Αυτό το έχω παίξει μαζί με το Blood and Truth και έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό με το τι μπορεί να κάνει το VR. Και το Blood and Truth και εκείνο ψηφιακά το έχω και από ό,τι είδα έχει πέσει η τιμή του γύρω στα 17-18 ευρώ και στην Ελλάδα, οπότε και εκείνο πρέπει να το χτυπήσω. Αυτό δεν το έχω παίξει ακόμα, το Darksiders Genesis. Είναι τα παιχνίδια που θέλω να παίξω, τύπου Diablo, με τους δύο χαρακτήρες εκεί πέρα παίζεις από τους τέσσερις που έχει τους καβαλάριδες της αποκάλυψης, τέλος πάντων. Zone of Enders The Second Run Mars Edition είναι το remaster του Zone of Enders, το οποίο, παιδιά, το έχω παίξει στο PlayStation 2 και στο PlayStation 3, συγγνώμη, που είχαν βγάλει το Collection και το 1 και το 2, και επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ τα Max, μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό. Παίζει και Κοτζίμαρος μέσα, οπότε ήταν πάρα πολύ ωραία σκηνοθετημένο, το 2 πολύ καλύτερο από το πρώτο, βέβαια, και η συγκεκριμένη έκδοση βάλανε και VR. Πολύ φθηνά και αυτή, 12 ευρώ αν θυμάμαι κατά το έχω αγοράσει. Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants in Manhattan. Cross-gen έκδοση αυτή, PlayStation 3 και PlayStation 4 είχε βγει. Και αρκετά σπάνια επίσης, δηλαδή τη συγκεκριμένη τη βρήκε φίλος του καναλιού που μου στείλε μήνυμα που έμενε Γερμανία και βρήκε την αγγλική έκδοση και μου την έστειλε και την πλήρωσα φυσικά, εννοείται, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέτριο παιχνιδάκι, είναι από την Platinum Games. Έτσι, η Platinum έχει πάρει εργολαβίες και έχει βγάλει πολλές πατάτες, πέρα από πολλές παιχνιδάρες επίσης που έχει βγάλει. Αυτό είναι Μέτριο. Flashback 25th Anniversary Edition. Το Flashback το παλιό το έχουν κάνει ένα remaster και το έχουν βγάλει σε μια έκδοση με κάτι μέσα soundtrack, ψηφιακά καλούδια ή κάτι αυτοκολλητάκια από ό,τι βλέπω εδώ πέρα πίσω. Από τα αγαπημένα μου παιχνίδια που έχω παίξει ever και χτυπάει νοσταλγία καρφή, Grim Fandango Remastered. Έχω την αυθεντική έκδοση για το PC, η οποία είναι επίσης πολύ σπάνια, παιδιά, εδώ πέρα, Big Box Edition. Το βγάλανε ψηφιακά, θυμάμαι ότι το ανακοίνωσε Double Fine, δεν το πίστευα, σε μια E3, σε μια Gamescom, δεν θυμάμαι που το ανακοίνωσε. Το έπαιξε στο PlayStation 4 και πλατίνα, παιχνίδαρος, από τα λίγα, adventure παιχνίδι, παιδιά, να ξέρετε, point and click. Δεν παίζει με mouse, παίζει κανονικά, τέλος πάντων, με χειριστήριο ή με βελάκια παλιά στο PC. Απλά, η physical έκδοση, αυτή εδώ πέρα που βλέπετε, είχε βγει μόνο από το I Am 8-bit, αν θυμάμαι καλά. Και την κρατάω σφραγισμένη. Είναι πάρα πολύ ωραία έκδοση, παιδιά. Μέσα έχει και απόκομα από το Golden Ticket, το οποίο τέλος πάντων είναι από το lore του παιχνιδιού. Έχει ένα χρυσό εισιτήριο που το έπαιρνε και καλά και πήγαινε στη μεταθάνατον ζωή. Gravity Rush 2. Αυτό θυμάμαι το είχα πάρει στην Black Friday 999, 990, κάπου τόσο.
Και αυτό το χτύπησα φέρτο, έχω παίξει το 1 στο PSV, το 2, δεν ξέρω, περιμένει κάποιο να το παίξει και αυτό. Ukulele, αυτό παιδιά είναι ωραίο και αυτό το έπαιξα ψηφιακά και μετά πήγα και το πήρα να το έχω στη συλλογή μου. Team 17 και Playtonic Games ήταν το πρώτο ukulele που είχαν βγάλει, που είναι στα πρότυπα του Super Mario 64. Δηλαδή πλήρως 3D, ο κόσμος και η κάμερα, Banjo Kazooie στυλ με τους δύο χαρακτήρες, πολύ αστείοι, πολύ ωραίες ιδιότητες, collectathlon, μεγάλες πίστες όπου ξεκλειδώνεις ιδιότητες, γυρνάς μετά, ξεκλειδώνεις καινούργια κομμάτια από τις πίστες, πολύ ωραίο παιχνίδι. Και βγάλανε μετά και ένα καινούριο που είναι στα πρότυπα του Donkey Kong, έτσι, side-scroller. Jack 2. Το Jack and Daxter, το οποίο παιδιά, το 2 από την Naughty Dog, το οποίο τα βγάλανε, όχι, δεν είναι remaster βασικά, λίγο δουλεμένα, είναι με 1080p ανάλυση και τρόφις από την Limited Run Games. Αυτό είναι το 2, νομίζω ότι έχω ακόμα ένα. Νομίζω ότι έχω και το πρώτο. Και μάλιστα όποιοι παίρνανε και τα 4, είχαν βγάλει τα Jack 3 και το Jack X, όποιοι αγοράζανε και τα 4, θα τους έδινε μετά και το ακυρωμένο Jack 4, μόνο το κουτί, με συλλεκτικό εξώφυλλο. Δεν τα έχω πάρει βέβαια, γιατί δεν είχα και λεφτά. Είχαν βγάλει και κάποιες πολύ ωραίες συλλεκτικές για αυτά τα συγκεκριμένα παιχνίδια, αλλά ήταν πολύ ακριβές, το στείλω 80-90 ευρώ η κάθε μία. Παιχνιδάκι πολύ ωραίο, παιδιά, και φθηνό. 11-11, Memories Retold. Ναι, Memories Retold. Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, δύο χαρακτήρες, ένας Γερμανός και ένας Βρετανός, δύο ξεχωριστές ιστορίες που μπλέκουν μεταξύ τους κάποια στιγμή, με ένα πολύ ωραίο art style, σαν να είστε σε πίνακα ζωγραφικής. Πολύ ωραίο συγκινητικό, το έχω πάρει και πλατίνα και πολλά διαφορετικά τέλη μάλιστα έχει. State of Mind, και αυτό σχετικά φθηνό, γύρω στο 15 το είχα πάρει, και αυτό adventure παιχνίδι, 2048 στο Βερολίνο, δύο χαρακτήρες μετά από μια τρομοκρατική επίθεση έχετε χάσει τη μνήμη σας, προσπαθείτε να δείτε τι και πώς, ένας δεύτερος χαρακτήρας πάλι εξελίσσεται παράλληλα, πάρα πολύ καλό αν θέλεις να σας αρέσει η επιστημονική φαντασία και πολύ ιδιαίτερα έτσι γραφικά με χοντροκομμένα πολύγωνα. Rigs Mechanized Compact, αυτό νομίζω το έχει δώσει και στο PS Plus, το είχα βρει φτηνό κάτω από 10 ευρώ αυτό σίγουρα και το πήρα. Το πήρα βασικά και για ιστορικούς λόγους, παιδιά, γιατί το συγκεκριμένο είναι το τελευταίο παιχνίδι που έβγαλε η Guerrilla Cambridge. Η Guerrilla Cambridge έβγαλε το Killzone στο PlayStation Vita, μετά έβγαλε αυτό στο PlayStation VR και πέθανε. Δηλαδή, η Guerrilla Cambridge τα πήγε στα λεφτά της. Έβγαλε παιχνίδι για το PS Vita και το PlayStation VR. Και την έκλεισε μετά η Sony. Heavy Rain Beyond Two Souls Collection. Όσοι τα έχετε παίξει, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία παιχνίδια, την Quantic Dream. Το συγκεκριμένο το είχα πάρει σε Black Friday, το είχαν βγάλει 9,99 από τα 40 ευρώ που έκανε και έχει μέσα και τα δύο παιχνίδια σε δισκάκι. Siberia 3, και αυτό το βρήκα φθηνά, 9,90. Τα Public, δεν θυμάμαι. Το πήρα παρόλο που το έχω ψηφιακό και ήταν και μέτριο, καμία σχέση δηλαδή με τα Epic που είναι το Siberia 1 και 2, λέω φέρτο να έχεις τη συλλογή. Άρα. Detroit Become Human, και αυτό το έχω ψηφιακό, το Press Kit έχω παίξει, είχα γράψει το review. Φανταστική παιχνιδάρα, παιδιά, το καλύτερο για μένα της Quantic Dream, γραφικάρες και ιστορία και σε μέγεθος και οι επιλογές και όλα αυτά και οι χαρακτήρες είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και αυτό Black Friday το είχα πάρει, νομίζω το είχαν βγάλει 15 ευρώ. Κάπου τόσο. Λέω φέρτο. Τώρα εδώ πέρα βλέπω πίσω τιμή public, λέει 70 ευρώ. Φέρτο εδώ 15 και φτάνει. Και αυτό, πάλι τα είχα πάρει αυτά πακέτο και αυτά είναι το κολλημένο. Και αυτό Black Friday το είχα πάρει, 9,90. Farpoint για το VR. Ένα από τα καλά first person shooters του VR. River City Melee Battle Royale Speed, παιδιά, αυτό είναι ένα παιχνιδάκι, το είχα πάρει μαζί με κάποια άλλα από το Play Asia, έτσι μόνο και μόνο για να πιάσουν τόπο τα μεταφορικά που λέμε. Δεν είναι τίποτα, ένα 8-bit παιχνιδάκι είναι, το οποίο και okay, κυκλοφόρησε σε physical έκδοση μόνο εκεί. Εντάξει, είναι ψιλοσπάνιο, ας το πούμε. Agatha Christie The ABC Murders,
Ωραίο adventure παιχνίδι, ημι τρισδιάστατο θα έλεγα, όπου εσείς σαν Ηρακλής Πουαρό λύνετε γρίφους και εγκλήματα. Πολύ τίμιο παιχνιδάκι. Darksiders 2 Definitive Edition, τη συγκεκριμένη έκδοση του Darksiders 2 έχω και τη συλλεκτική στο PlayStation 3. Καλό το Darksiders 2, απλά δεν μπορώ να πω ότι ξετρελάθηκα. Το Darksiders 1 μου είχε αρέσει πολύ περισσότερο που ήταν έτσι πιο Metroidvania, πιο Zelda τύπου στοιχεία μέσα. Καλούτσικο και αυτό. Helldivers. Εδώ πέρα είναι η ελληνική έκδοση, αυτό το είχα βρει και αυτό πριν από χρόνια φτηνά. Και λέω φέρτο να το έχω και στη συλλογή, το έχω και αυτό ψηφιακά. Και μάλιστα στο κειμένο ήταν και cross-buy, το είχα παίξει στο Vita. Οπότε ήταν πάρα πολύ καλό, απλά στο Vita έτυχε με 30 FPS, ενώ έτρεχε με 60 στο PlayStation 4. Καλό παιδιά, co-op παιχνιδάκι έως 4 παίκτες, πάλι είναι σαν το Alienation που είδαμε πριν, στην αρχή του βίντεο. Μοιάζουνε πολύ. Ένας από τα 150 εκατομμύρια που το έχουν αγοράσει στο παιχνίδι, έχω πάρει και εγώ το GTA 5 και μάλιστα θυμάμαι τότε ο Γιώργος από Θεσσαλονίκη, μια λυσίδα, έκανε κάτι προσφορές του στυλ, αν έπαιρνες δυο παιχνίδια ή πάνω από ένα ποσό, σου έκανε ένα ποσοστό της 100 έκπτωση, το δεύτερο παιχνίδι μισή τιμή. Κάπως έτσι. Και είχε πάρει νομίζω 2 GTA 5 και μας βγήκε μισοτιμής, ας το πούμε, 35 ευρώ, 30, πόσο έκανε, ξέρω εγώ, πάρει την αρχική. Batman Arkham Knight. Πολύ ωραίο παιχνίδι, παιδιά, το Arkham Knight. Οκ, okay, είπαμε, υπερβάλλανε λίγο με το Batmobile. Αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι ένα κακό παιχνίδι το Batman Arkham Knight. Έκλεισε πολύ ωραία την τριλογία. Crimes and Punishment. Sherlock Holmes. Πολύ καλύτερο από το Devil's Daughter που βγάλανε μετά. Επίσης το Devil's Daughter και εκείνο το έχω παίξει και αυτό. Θέλω να το πάρω retail. Το είδα και εκείνο παίζει 16-17 ευρώ στα καταστήματα. Απλά το συγκεκριμένο, παιδιά, ήμουν τυχερός. Γιατί το πήρα στην αρχή όταν είχε πρωτοβγεί. Ήταν και cross-gen μάλιστα. Και μετά δεν ξαναβγάλανε. Κάποια στιγμή είχε αποσυρθεί από το store. Τώρα ξαναμπήκε κιόλας. Θεωρείται σχετικά σπάνια δηλαδή η physical έκδοση αυτή η συγκεκριμένη που έχω στα χέρια μου. Είναι κάποια παιχνίδια που δεν τα πιάνει το μάτι σου, δεν βγαίνουν ούτε σαν συλλεκτικές ούτε τίποτα, απλά είτε βγαίνουν περιορισμένα κομμάτια και αφού εξαντληθούν δεν ξαναβλέπετε, οπότε γίνονται από μόνα τους συλλεκτικά όπως θα έπρεπε να γίνεται κανονικά. Transformers Devastation. Πολύ τίμιο παιχνιδάκι, παιδιά, το Transformers αυτό. Πέρασα πάρα πολύ ωραία μαζί τους. Έχει μάλιστα και τη First Generation, έτσι, τα Transformers. Πολύ ωραία. Platinum Games πάλι. Αλλά εδώ πέρα έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. God of War 3 Remastered. Οκ, okay, παιχνίδαρος, το ξανατερμάτισα στο 4 προφανώς. Shock. Awesome Notes Assemble. Αυτό, παιδιά, είναι ένα παιχνιδάκι τύπου mobile, δυσδιάστατο, fighting, κάπως έτσι. Ας το πούμε, αυτό το πήρα μεταχειρισμένο από εδώ και δεν ασχολήθηκα ποτέ. Medieval, και αυτό το βρήκα φθηνά και το χτύπησα μαζί με το steelbook βασικά. Το είχα βρει 25-26 ευρώ το steelbook, το είχα δείξει νομίζω στο προηγούμενο βίντεο. Το είχα φυσικά ψηφιακά, είχα κάνει και το βίντεο και το review που μου είχε δώσει η Sony. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι, παιδιά, το remake του Medieval 1 και ταιριάζουν πάρα πολύ τα ελληνικά που έχει. Του πάνε γάντι. Ό,τι πρέπει φυσικά για μικρούς και μεγάλους. Εδώ είναι το Wipeout. Άλλη μια έκδοση που το έχω. Αυτή, παιδιά, ήταν από το Shop 2.net ή The Game Collection. Νομίζω από το Shop 2 ήτανε, το οποίο πλέον χρώνει πάρα πολλά μεταφορικά για Ελλάδα και δεν συμφέρει να αγοράζετε, κάποτε τα είχε δωρεάν. Ήταν μια ειδική έκδοση Day One, ας το πούμε έτσι, η οποία ήταν η απλή έκδοση του παιχνιδιού και έχει απλά ένα εξώφυλλο οδή στο PlayStation 1. Χάρτινο είναι βέβαια, μη σας μπερδεύει. Απλά τα γραφικά που έχει έτσι έξω θυμίζουν τα cases του PlayStation 1. Ωραία έκδοσούλα κι αυτή. God of War. Και αυτό το πήρα όταν έπεσε η τιμή του τύπου 15-16 ευρώ κάποια στιγμή που κυκλοφορούσε στα καταστήματα. Λέω φέρτο. Το έχω ψηφιακά, είχα και το press kit φέρτο, λέω εδώ πέρα. Είναι η ελληνική έκδοση. Ας το τιμήσουμε να έχουμε και την απλή έκδοση στη συλλογή.
Has Been Heroes, ένα παιχνίδι το οποίο ψιλοτυχαία και αυτό βρέθηκε στα χέρια μου, δεν το έχω ακουμπήσει, δεν ξέρω καν τι είναι. Roguelike Action Strategy λέει, το οποίο παιχνίδι, παιδιά, μισό δεν το ξέρει κανένας. Το έχει βγάλει το GameStop, το αμερικάνικο και το Αγγλία, τέλος πάντων την αλυσίδα που κάνει πολλές φορές και publish και διάφορα παιχνίδια. Το έβγαλε μόνο αυτό και πουλούταν μόνο μέσω του GameStop. Πραγματικά δεν θυμάμαι καν πως βρέθηκε, νομίζω από eBay μαζί με κάποια άλλα. Μπορεί και να είναι και τίποτα σπάνιο αυτό, δεν ξέρω. Soul Calibur 6, και αυτό το πήρα 14 ευρώ αν θυμάμαι καλά σε έκπτωση, παρόλο που και αυτό το έχω ψηφιακά. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάρω και physical έκδοση το Tekken 7 που δεν έχω. Το έχω και εκείνο ψηφιακά, είναι παιχνίδαρο φυσικά, καλό να το βάλω στη συλλογή μου. Πολύ φθηνή έκδοση βέβαια αυτό, παιχνίδαρος, το Soul Calibur, παιδιά, ειδικά το 2 επί εποχές Dreamcast το έλειωνα πραγματικά. Ήταν παιχνιδάρα, τα καλύτερα fighting games ever μαζί με το Tekken 3. Tokyo 42, αυτό το είχα πάρει από το Strictly Limited Games, ένα site σαν το Limited Run που είναι και ήταν το πρώτο τους παιχνίδι που βγάζανε έτσι αποκλειστικά physical έκδοση για ένα indie παιχνίδι. Δεν ασχολήθηκα καν, το πήρα μόνο για συλλεκτικούς λόγους. Όλα αυτά βέβαια και τα Limited Run ερχόταν μαζί και με κάτι καρτούλες τις οποίες τις έχω κάπου χωμένες. Two Point Hospital. Αυτό είναι ωραίο, μου το έστειλε η Sega και παιδιά ήταν τα παιχνίδια που τα παίζεις και κολλάς χωρίς να το περιμένεις. Είναι σαν το Doom Hospital το παλιό από την Two Point Games, το studio έτσι λέγεται. Φτιάχνεις το δικό σου νοσοκομείο, προσλαμβάνεις προσωπικό, το χτίζεις όπως θες, μέσα έπιπλα, γιατρούς, τα πάντα, έρχονται ασθενείς, ζουν, πεθαίνουν, προχωράς πίστες. Είναι πολύ καλό έτσι, manager game. Έχει και λίγο χιουμοράκι μέσα παραπάνω. Parappa the Rapper, εξαιρετικό παιχνίδι παιδιά αυτό, είχε βγει προφανώς στο PlayStation 1, είχα πάρει το remaster είναι 4K, εννοείται τα πάντα πεντακάθαρα γραφικά και ήχος, και το είχαμε παίξει με τη γυναίκα μου στο PlayStation 4 και περάσαμε φανταστικά ακόμα και τώρα μετά από πόσα χρόνια, και έψαξα, βρήκα τη retail έκδοση που έχει βγει μόνο μέσω του Play Asia στην Ασία και το πήρα από εκεί. Και είναι φυσικά region free και έχει μέσα κανονικά και αγγλικά. Τα πάντα όλα. Mega Man 11. Και αυτό το βρήκα φθηνά και το χτύπησα. Mega Man έχω να παίξω από εποχής Game Boy. Elite Dangerous. Η Legendary Edition. Αυτό, παιδιά, είναι εξομοιωτής διαστήματος. Να ξέρετε, μιλάμε εξομοιωτής, μιλάμε για εξομοιωτή. Δηλαδή θα φάτε ώρες για να το μάθετε. Τα κόμμα, αυτό είναι και αυτό Limited Run Games. Πάτε εσείς, έχετε το χαρακτήρα σε ένα διαστημικό σταθμό όπου δεν είχε μείνει κανένας ζωντανός και προσπαθείτε να λύσετε το μυστήριο σε ένα παιχνίδι τύπου 3-4 ωρών. Έχει και εύκολη πλατίνα, αν θυμάμαι καλά. Δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα βέβαια, ψιλομέτριο. Έχω παίξει καλύτερα τέτοιου τύπου παιχνίδια με... τέτοιου τύπου παιχνίδια. Θα πέσω να με πλακώσουν σε λίγο. Λοιπόν, Ken Follett's The Pillars of the Earth, και αυτό ξέρετε πολλές φορές το έχω προτείνει σε εκτός του PlayStation Store. Είναι 5 επεισόδια σε ένα δυσδιάστατο παιχνίδι εποχής στον 12ο αιώνα. Είναι από λογοτεχνικά βιβλία, παιδιά. Οπότε και το σενάριο του γενικότερα είναι λίγο βαρύ, έχει να κάνει με εκκλησία, έχει να κάνει με plague, έτσι εκεί πέρα τις διάφορες αρρώστιες, αλλά εξελίσσεται πολύ καλά, με πολλούς έτσι ενδιαφέροντες χαρακτήρες. Αυτό το Bridge and Clear Deadline ήταν από τα πρώτα που είχα πάρει, μπορεί και το πρώτο, που είχα πάρει από το Limited Run Games. Το πήρα καθαρά για συλλεκτικούς λόγους. Συνεχίζουμε. Next Machina, Death Machine. Αυτό, παιδιά, είναι από την Housemark. Το Next Machina και είναι ίσως το καλύτερό τους παιχνίδι που έχουν βγάλει. Ένα action έτσι παιχνιδάκι, το οποίο κυκλοφόρησε σε retail έκδοση, σε physical έκδοση, μόνο από τη Limited Run Games, και ήθελα να το έχω στη συλλογή μου γιατί είναι το καλύτερο της Housemark. Απλά.
το Late Shift. Άλλο ένα παιχνιδάκι το οποίο μπορείτε να το βρείτε πολύ φθηνά στις εκτόσεις να το πάρετε. Μόνο μέσω Limited Run Games είχε βγει αυτή η έκδοση που βλέπετε. Full motion video, σαν να βλέπετε ταινία. 1,5-2 ώρες είναι το παιχνίδι, δεν είναι μεγάλο. Βέβαια, αν πάτε για πλατεία, να σας πάρει παραπάνω. Εξελίσσεται μια ληστεία και εσείς, σαν πρωταγωνιστής, διαλέγετε αποφάσεις και προχωράτε παρακάτω το παιχνίδι. Πολύ καλό, σαν μια action ταινία. Α, να το είχα και το ένα. Jack and Daxter, The Precursor Legacy. Και αυτό, παιδιά, είναι μόνο μέσω του Limited Run Games. Έχω το 1 και το 2. Και νομίζω ότι έχω παραγγείλει και το X. Και δεν έχω μόνο το 3. Θα σας γελάσω. Έτσι, αυτό είναι το κλασικό, το πρώτο, το Jack and Daxter σε PS4 έκδοση. Star Blood Arena, και αυτό το πήρα σχετικά πρόσφατα. Νομίζω. Κάπου το βρήκα και αυτό είναι κάτω από 10 ευρώ, λέω φέρτο. Είναι PlayStation VR. Παιχνίδι μόνο. Uncharted, αναζητώντας το χαμένο θρύλο, Uncharted The Lost Legacy δηλαδή, στα ελληνικά, και αυτό φυσικά παιχνιδάρα, εννοείται, το έχω ψηφιακά, το βρήκα φθηνά, κάτω από 15 ευρώ, φέτο λέω να το βάλω στη συλλογή μου. Παιδιά, ήταν πάρα πολύ ωραίο, συμμαζεμένο παιχνίδι, τύπου 10-12 ώρες, πιο οικονομικό, είδαμε κάποια καινούργια χαρακτηριστικά, όπως κάποιους ημιανοιχτούς κόσμους, που είχε μέσα το παιχνίδι και συνεχίστηκε μετά και στο Last of Us Part 2. Τις δύο ηρωίδες, όπου είδαμε ότι έχει δευτερεύοντες χαρακτήρες στο Uncharted που μπορούν να σταθούν πολύ επάξια μόνοι τους σε ένα spin-off παιχνίδι. Πάρα πολύ καλό. The Spider-Man. Αυτό το αγόρασα, The Amazing Spider-Man. Αυτό το αγόρασα μεταχειρισμένο από τα 7, όπως ίσως ξεχωρίζεται από το αυτοκολλητάκι πάνω. Α, μαζί με το Hitman που σας έδειξα προηγουμένως, ήταν και αυτό, το οποίο ήταν ένα τύπου pre-order δωράκι, όπου το κατέβαζες και είχε μέσα το Sniper Assassin, το οποίο ήταν ένα παιχνιδάκι, ας το πούμε, για να ασχοληθείς λίγες ώρες, όπου με το μοχλό σου ή με το ποντίκι σου, ανάλογα που έπαιζες, σημάδευες σε μια πίστα και σκότωνες από μακριά και καλά διάφορους στόχους, έτσι σαν παιχνιδάκι κινητού, φανταστείτε το. Το Destiny 1, το έχω δύο κόπιες για κάποιο λόγο, το ένα είναι του Γιώργου που μου το έχει χαρίσει μαζί με κάτι άλλο. Chromea Omega. Αυτό, παιδιά, είναι ένα παιχνίδι το οποίο το βρήκα, δεν είναι αυτή η τιμή του βέβαια, ήταν κάτω από 10 ευρώ. Το βρήκα, λέω, άντε πάρτο για τη συλλογή, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ γιατί, εντάξει, είναι και λίγο ψιλομούφα από ό,τι είδα μετά. Α, ούτε σπάνιο νομίζω να είναι. Είναι ένα bullet hell παιχνιδάκι, δηλαδή έχετε σε αυτό το διαστημοπλιάκι και γίνεται ένας χαμός εκεί πέρα σαν SMAP, στα λεγόμενο είδος που είναι. Εντάξει. Και μετά δύο obscure παιχνίδια θα έλεγα, όπου και αυτά τα έπαιρνα μαζί με κάποια άλλα από το Limited Run Games, κυρίως για συλλεκτικούς λόγους. Ψηλό έχω σταματήσει πλέον, από το Limited Run Games πλέον παίρνω μόνο παιχνίδια καθωτά που ξέρω ότι θα μου αρέσουν πολύ. Έχω σταματήσει να παίρνω άσχετα παιχνίδια, όπως είναι αυτά τα δύο που θα δείτε. Το ένα είναι το Crawl από το Limited Run Games, περιορισμένα αντίτυπα, μπορεί να έχει του στυλ 1500-2000-2500 κομμάτια, έτσι. Αυτό. Ένα τύπου roleplay είναι, έτσι, δυσδιάστατο. Και αυτό το Super Gun World 2, το οποίο και αυτό ήταν 1500 κομμάτια σε όλο τον κόσμο που το βγάλανε. Και αυτό, παιδιά, είναι ένα 8-bit τύπου παιχνίδι, δυσδιάστατο action, που περνάς έτσι πίστες, πυροβολάς δεξιά-αριστερά, σαν να παίζεις στο NES βασικά, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Και νομίζω, παιδιά, ότι φτάσαμε στο τέλος. Αυτό ήτανε. Μας πήρε μία ώρα και κάτι, πάλι καλά. Σας έδειξα πολλά παιχνίδια, όπως προείπα μου λείπουν αρκετά και τώρα σιγά σιγά συνεχίζω, επειδή ξέρω ότι περνάμε στο τέλος της γενιάς, να ψάχνω παιχνίδια που θέλω να έχω στη συλλογή μου, π.χ. Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2 και πολλά άλλα που έχουν πέσει πολύ η τιμή τους και είναι ευκαιρία τώρα να τα πάρω και να τα προσθέσω, και όσο φυσικά σιγά σιγά προχωράμε και μέσα σε αυτή τη χρονιά. Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, παιδιά. Έχω και άλλα πράγματα να σας δείξω και σε επόμενα βίντεο, κάποια άλλα έτσι συλλεκτικά και άλλα παιχνίδια που έχω
από άλλες κονσόλες, κάτι μπορούμε να κάνουμε. Αυτά. Ευχαριστώ που μείνετε ως το τέλος. Διαβάζω τα σχόλιά σας. Share, subscribe, like, καμπανάκια, τα πάντα όλα, παιδιά, με βοηθάνε πάρα πολύ εμένα και το κανάλι ώστε να ανέβουμε και να μας βλέπει περισσότερος κόσμος. Φιλάκια. Τσάω. Bye bye.